χαρά υποδέχομαι τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΗ, τον Γιάννη τον Πάιδα, ο οποίος τυχαίνει να είναι και συνάδελφος, εκπαιδευτικός, δάσκαλος, και αυτό κάνει διπλή τη χαρά. Στα πλαίσια των προγραμματισμένων επισκέψεων του πρόεδρου στα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΗ, είχαμε και εμείς τη χαρά να είναι κοντά μας. Τον ενημέρωσα για όλα τα θέματα του δημοσιοπαλληλικού ζητήματος, θεμάτων που υπάρχουν στον νομό Αρκαδίας. Τον ευχαρίστησα για όλα όσα έχουν κάνει το τελευταίο διάστημα σαν ΑΔΕΔΗ, στηρίζοντας όλα τα δίκαια αιτήματά μας, και του επισήμανα ότι κινδυνεύουμε να μετατραπούμε σε ένα απέραντο δικαστήριο με τις προσφυγές οι οποίες υπάρχουν για τα αναδρομικά. Θεωρούμε ότι θα πρέπει επιτέλους να δοθεί λύση και θα πρέπει να αναλάβει και περαιτέρω πρωτοβουλίες η ΑΔΕΔΗ. Αγαπητέ Γιάννη, σε καλωσορίζουμε στην Αρκαδία. Θέλω να ξέρεις ότι είμαστε πάντοτε αρρωγοί και συμπαραστάτες σε όλες τις ενέργειες οι οποίες κάνει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ, και εύχομαι καλούς αγώνες. Αγαπητέ Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σε συναντάω. Είμαστε συνάδελφοι και συναγωνιστές πάρα πολλά χρόνια. Οφείλω να πω και ενώπιον του κοινού της Αρκαδίας ότι ο Κώστας ο Μαρκόπουλος είναι από τους καλύτερους, ίσως ο καλύτερος πρόεδρος νομαρχιακού τμήματος, και το λέω με πλήρη ευθύνη των λόγων που τούτη τη στιγμή. Και έχοντας γνωρίσει σχεδόν όλους τους πρόεδρους νομαρχιακών τμήματων της Ελλάδος, είναι τιμή για την Αρκαδία να είναι πρόεδρος νομαρχιακού τμήματος αντί ο Κώστας Μαρκόπουλος. Αγαπητοί φίλοι, στα πλαίσια της επισκέψεως, όπως είπε και ο Κώστας, σε νομαρχιακά τμήματα, επισκέπτουμε σήμερα την Τρίπολη για να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις για πού βρίσκεται το δημοσιοπαλλικό κίνημα, τα δημοσιοπαλλικά προβλήματα τούτη τη στιγμή, και να ενημερώσω τον Πρόεδρο και άλλους συναδέλφους για αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να πω ότι για την ΑΔΕΔΗ αυτή την περίοδο το πιο κρίσιμο σημείο, το πιο πρωτεύον σημείο, είναι το θέμα του 13ου και του 14ου μισθού. Όπως έχουμε πει επανειλημμένως και στους υπουργούς, για μας, εφόσον ο κύριος Πρωθυπουργός λέει ότι από τον Αύγουστο 18 έχουμε επέλθει στην κανονικότητα, πλέον και εμείς κανονικά σαν συνδικαλιστικό κίνημα βάζουμε τα αιτήματα τα οποία χρόνια τώρα έχουν ξεχαστεί και έχουν βατώσει, με αποτέλεσμα οι δημόσιοι υπάλληλοι να βρίσκονται στο έσκατο σημείο όλων των ετών. Μετά από 8 χρόνια μνημονιακών δεσμεύσεων και περικοπών, θέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 10 μέρες ακριβώς, τον κύριο Τσακαλώτο, μετά από μια επεισοδιακή συνάντηση την οποία είχαμε, τα θέματα, τουλάχιστον τα οικονομικά, που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους. Και ξεκινήσαμε από το 13ο και 14ο μισθό, όπου ζητήσαμε την χορήγηση του 13ου και 14ου μισθού με πολιτική απόφαση. Όχι δια της μεθόδου που προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει αυτό τον καιρό. Δηλαδή, διαμέσου των αγωγών που καταθέτουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι σε όλη την Ελλάδα. Έχει μετατραπεί, όπως είπε και ο Κώστας, όλη η Ελλάδα σε ένα απέραντο δικηγορικό γραφείο, σε ένα δικαστήριο. Δεν είναι δυνατόν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα σαν την Ελλάδα να χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, να καταθέτουν αγωγές για να πάρουν κάτι το οποίο το δικαιούνται. Κάτι το οποίο το έκτο τμήμα του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήδη από το Δεκέμβριο του 18, από τις 17 Δεκεμβρίου, έχει κρίνει ως αντισυνταγματικό. Την περικοπή δηλαδή του 13ου και 14ου μισθού. Περιμένουμε την απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ που εκδικάστηκε στις 1 Φεβρουαρίου για να δούμε ποια θα είναι η οριστική απόφαση. Είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα είναι και αυτή προς αυτή την κατεύθυνση, διότι σύμφωνα με το παρελθόν, ό,τι συνήθως ψηφίζει και αποφασίζει το αρμόδιο τμήμα, αντίστοιχη είναι και η απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ. Αγαπητοί φίλοι, για μας αυτό είναι ένα εξαιρετικά επίγον θέμα. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι δεν είναι εύκολο να σας δώσω κάποια υπόσχεση για το λόγο ότι πρέπει να αποφασίσει το ΣΤΕ. Και αν αποφασίσει θετικά υπέρ σας, τότε θα δούμε ποιες ρυθμίσεις πρέπει να κάνουμε. Έκανα, λέει, μία προσωρινή συζήτηση με τους θεσμούς και μου είπανε ότι μπορεί να βρεθεί κάποια φόρμουλα με δόσεις. Δεν μας ανέφερε ούτε δόσεις ούτε ποσό. Εσωτερική πληροφόρηση λένε ότι του
είπαν ότι μπορεί να δοθεί ετήσια επιχορήγηση, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο 1.000 ευρώ. Άρα τα προηγούμενα 6 χρόνια θα χρειαστούν 6 χρονιές για να πάρουν, αν δικαιωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, το 13ο και 14ο μισθό, τα αναδρομικά. Φυσικά όλα αυτά είναι στον αέρα. Περαιτέρω θέσαμε το θέμα της επανονομοθέτησης του 13ου και 14ου μισθού, γιατί όπως ξέρετε με την απόφαση, με το νόμο 40-93 του 12, από την 1η-1η του 13 περικόπηκε οριστικά. Είχε γίνει μια περικοπή εξ αρχής με το πρώτο μνημόνιο το 10 και από την 1η-1η του 13 ο 13ος και 14ος μισθός εξαφανίστηκε. Ήταν μια τεράστια απώλεια για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο, γιατί όπως καταλαβαίνετε το 1/7 του συνολικού εισοδήματος με μία απόφαση περικόπηκε, με ένα νόμο περικόπηκε. Και όπως πολύ σωστά είπε και εντελώς τεκμηριωμένα και το αρμόδιο τμήμα του ΣΤΕ, ήταν η μόνη κοινωνική ομάδα που στην διάρκεια της κρίσης των μνημονιακών χρόνων προσέφερε τόσα πολλά. Γιατί ίσως είμαστε και η μόνη κοινωνική ομάδα που μπορεί το κράτος ανά πάσα ώρα και στιγμή με ένα νόμο, μία απόφαση να μας πάρει όσα λεφτά θέλει. Και έκρινε μάλιστα η απόφαση του ΣΤΕ λέγοντας ότι είναι η κοινωνική ομάδα που έφτασε στα πρόθυρα της οικονομικής εξαθλίωσης. Δεν περιμέναμε και εμείς δηλαδή μια τέτοια τεκμηρίωση από το έκτο τμήμα του ΣΤΕ. Αγαπητοί φίλοι, ένα άλλο θέμα το οποίο είναι θέμα αιχμής για μας είναι το θέμα των προσλήψεων και της υποστελέχωσης του δημοσίου. Πρέπει να ξέρετε ότι στα 8 χρόνια των μνημονιακών ετών που περάσαμε, το δημόσιο μειώθηκε περίπου κατά, όχι περίπου, κατά 127.000 δημοσίους υπαλλήλους. Η υποστελέχωση σε δημόσιες υπηρεσίες είναι της τάξης του 20-40%. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο κρίσιμους δημοσιοϋπαλληλικούς οργανισμούς που άπτονται και αφορούν όλη την κοινωνία της Ελλάδος. Είναι η παιδεία και η υγεία. Όπως ξέρει πολύ καλά και ο Κώστας, το Σεπτέμβριο για να λειτουργήσει η δημόσια παιδεία προσλήθηκαν 20 και πλέον χιλιάδες αναπληρωτές για να μπορέσουμε να κινήσουμε τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο δε χώρο της υγείας τα πράγματα είναι ακόμα πιο τραγικά, οι επιπτώσεις είναι τεράστιες, γιατί με τα καθημερινά δελτία και την ενημέρωση που έχουμε και από την Ομοσπονδία μας, την ΠΟΕΔΗ στον χώρο της υγείας, η κατάσταση ειδικά στα περιφερειακά κέντρα υγείας και νοσοκομεία είναι τριτοκοσμικές. Μόνο με χώρες της Αφρικής και της Ασίας μπορούν να συγκριθούν. Η αναλογία νοσηλευτή ειδικά σε σχέση με αρρώστους είναι από 1 προς 30 έως 1 προς 38, όταν ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 1 προς 5, 1 προς 6 κλπ. Τεράστια ακόμα έλλειψη υπάρχει και σε επιστημονικό, ιατρικό προσωπικό. Μόνο και μόνο λοιπόν στον χώρο της υγείας και της παιδείας υπάρχει ανάγκη άμεσης πρόσληψης τουλάχιστον 40 με 45.000 οργανικών κενών που πρέπει άμεσα να καλυφθούν για να μπορούν αυτοί οι δύο τομείς τουλάχιστον να λειτουργήσουν. Δεν θα αναφέρω τις άλλες δεκάδες δημοσιοϋπαλληλικούς οργανισμούς που ανήκουν στην ΑΔΔ και έχουν και αυτές τεράστιες ελλείψεις. Ακόμα και η πυροσβεστική που ανήκει σε εμάς είναι το μόνο ένστολο τμήμα. Η υποστελέχωση όλων των πυροσβεστικών σταθμών είναι από 20 ως 50%. Και μόνο όταν συμβαίνουν τραγικά γεγονότα ή θεομηνίες, τότε λέμε έτσι και βγαίνουν εσείς και οι συνάδελφοί σας και λένε για την υποστελέχωση και την ανυπαρξία προσωπικού και μέσων που υπάρχει στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε το τελευταίο δεκαπενθήμερο είναι το θέμα των βαρέων και αθυγινών επιδομάτων. Μπορεί να μην άπτεται όλο του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος, όμως αφορά 90 με 95.000 δημοσίους υπαλλήλους, ειδικά αναφέρω τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ και στην ΠΟΕΔΗ, στα νοσοκομεία. Είναι και άλλες 12 ομοσπονδίες που έχουν συναδέλφους που δουλεύουν σε βαρέα και αθυγινά επαγγέλματα και παίρνουν το αντίστοιχο επίδομα. Όμως η κυβέρνηση από 1η-3η του 19, του μηνός δηλαδή που περπατάμε, έπρεπε να φέρει προς εφαρμογή το καινούργιο νομοσχέδιο, το οποίο θα έδινε τα καινούργια επιδόματα και τις θέσεις των επιδομάτων που δικαιούνται αυτό το επίδομα στο δημόσιο. Δεν το έκανε, γιατί είναι σίγουρο ότι με περικοπή περίπου 70-80 εκατομμύριων σε σχέση με το παλιό καθεστώς, σίγουρα και τα επιδόματα θα μειωνόταν, αλλά και οι ειδικότητες που παίρναν αυτά τα επιδόματα θα κοβόταν. Και προτίμησε ο κύριος Τσακαλώτος να δώσει πρώτα εξάμηνη αναβολή, αλλά ήδη ότι μπορεί οι εκλογές να πάνε τον Οκτώβριο και η εξάμηνη αναβολή να μην καλύπτει το πολιτικό φάσμα των εξελίξεων που θα έχουμε. Και στο τέλος έδωσε δεκάμηνη αναβολή μέχρι τέλος του 2019, ούτως ώστε να μην χρεωθεί η κυβέρνηση το πολιτικό κόστος μείωσης ή εξαφάνισης των βαρέων και αθυγινών επιδομάτων στο δημόσιο. Το θέσαμε και αυτό στον κύριο Υπουργό.
ο οποίος μας είπε να δεν τελείωσε η Επιτροπή το έργο και γι' αυτό δώσαμε αυτήν την αναβολή, την αναστολή μέχρι τέλους του 19. Αγαπητοί φίλοι, αυτά είναι κυρίως τα αιτήματα τα οικονομικά, τα οποία άπτονται του δημοσιοπαλικού κινήματος. Υπάρχουν και άλλα πολλά, όπως είναι και θεσμικά. Ζητήσαμε μία συνάντηση και με την κυρία Ξενογεννακοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση. Είναι και το θέμα της αξιολόγησης των δημόσιων και πολλά άλλα θεσμικά θέματα επιλογής στελεχών. Εξάλλου, ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη επιλογή στελεχών κορυφαίων θέσεων στα Υπουργεία, όπου εμείς εξ αρχής είχαμε καταγγείλει τη μέθοδο, τη μοριοδότηση, αλλά πάνω απ' όλα την διαρροή των φακέλων από το ΑΣΕ προς τα Υπουργεία, όπου στην αρχή η κυρία Γεροβασίλη, τότε υπουργός αρμόδια, το είχε διαψεύσει. Εμείς είχαμε παραθέσει στοιχεία τότε για 3 Υπουργεία, αυτή μας τα διέψευσε, αλλά ήρθε η Επιτροπή Διαφάνειας και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο και είπε ότι από τις 67 προκηρυγμένες θέσεις ανωτέρων στελεχών στα Υπουργεία, 22 ήταν φωτογραφικές. Και τότε δικαιωθήκαμε πλήρως με την υπόθεση η κυρία Γεροβασίλη να το αποδεχτεί αυτό και να πάρει πίσω 22 προκηρύξεις που μέχρι τότε είχαν κάνει διάφορα Υπουργεία για επιλογή στελεχών διοίκησης. Για το θέμα της αξιολόγησης, η θέση της ΑΔΔΗ είναι σταθερή, είναι υπέρ της αξιολόγησης, αλλά πάντα μιας αξιολόγησης που θα βρούμε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι καλό και για τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά πάνω απ' όλα για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών. Γιατί εμείς βάλαμε ως πρώτον, για να γίνει αξιολόγηση, να γίνει πρώτα αξιοκρατική επιλογή των στελεχών. Η κυβέρνηση κάνει επιλογές στελεχών με ποιους και θέλει να αξιολογήσει ποιους τους συναδέλφους όταν έχουν να κρυθούν τα στελέχη εδώ και 4,5 χρόνια και είναι κομματικά τοποθετημένοι σε διάφορους δημοσιοπαλικούς οργανισμούς ή ακόμα παραμένουν σε κέρες θέσεις διευθυντές, υποδιευθυντές, γενικοί γραμματείς κλπ. Από ακόμα και πριν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή σε πάθος 6ετίας και 7ετίας. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να δεχτεί η ΑΔΔΗ αξιολόγηση από στελέχη 7ετίας ή από κομματικές τοποθετήσεις πριν γίνει πρώτα αξιοκρατική επιλογή των στελεχών, οι οποίοι φυσικά μετά θα προχωρήσουν στην αξιολόγηση των υφισταμένων. Με αυτές τις τοποθετήσεις κλείνω την τοποθέτησή μου. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά και εσάς και τον Κώστα και άμα έχετε κάποια ερώτηση μπορείτε να μου κάνετε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Παρακαλώ. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Είπατε το θέμα του 13ου μισθού είναι και των δώρων είναι άλλο θέμα που έχει προκύψει με τα μνημόνια. Όμως τα ζητήματα για τις προσλήψεις, για τα βαρέα και ανθυγιεινά, για την αξιολόγηση είναι θέματα διαχρονικά, θεωρώ, στο δημοσιοπαλλητικό χώρο. Θέλω να μου πείτε, βλέπουμε τελευταία, ότι δεν υπάρχουν, όχι ακριβώς, δεν υπάρχουν δυναμικές διεκδικήσεις. Βλέπουμε γενικά μία παγωμάρα σε όλο το χώρο. Δεν βλέπουμε αυτό που γινόταν ίσως στο παρελθόν με άλλες κυβερνήσεις. Θεωρείτε ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί, δεν περιμένει κάτι, ότι τα μνημόνια και το καθημερινό κυνήγι να βγάλει το μεροκάματο τον έχουν αποτρέψει από το να συμμετέχει σε απεργιακές κινητοποιήσεις, να γίνει κάτι διαφορετικό, ή έχετε απογοητευτεί κι εσείς? Και βέβαια, αν θεωρείτε ότι όλα αυτά δεν έχουν επιτευχθεί τόσα χρόνια, γιατί φταίτε κι εσείς, είναι συνδικαλιστές. Να αρχίσω από το τελευταίο. Εγώ δεν αποποιήθηκα ποτέ την ευθύνη του συνδικαλιστικού κινήματος γενικά, αλλά ακόμα και των προσώπων των συνδικαλιστών. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, είπα ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλαίσιο το γενικό, όχι μόνο στο δημοσιοπαλικό χώρο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, βλέπετε και εσύ και διάφορες άλλες ομοσπονδίες ή επιμελητήρια, λοιπόν, έχουν διαχρονικά τις ευθύνες τους. Πρέπει να ξέρουμε ότι κατά το παρελθόν υπήρξε πλήρη κομματικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Το κόμμα είχε μπει μέσα στο συνδικάτο. Το συνδικάτο έμπλεξε το ρόλο τον οποίο είχε να παίξει και ήταν βασικά η διεκδίκηση των αιτημάτων των εργαζομένων που εκπροσωπούσαν. Θέλησαν να εξυπηρετήσουν κομματικούς θεσμούς. Προσωπικές, στρατηγικές και επιλογές κορυφαίων συνδικαλιστικών στελεχών οδήγησαν το συνδικαλισμό σε μια κρίση και σε μια εσωστρέφεια. Γι' αυτό είπα, ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν αποποιήθηκα ποτέ τις ευθύνες και του συνδικαλιστικού κινήματος, ακόμα και των προσώπων που υπηρετούσαν το συνδικαλιστικό κίνημα. Όσον αφορά το άλλο, η κρίση είναι κρίση. Υπήρχε έτσι μια φτώχεια και ένδια που λέμε στους εργαζόμενους, ήρθε και επιδεινώθηκε κατά το μέγιστο,
αυτά τα 7-8 χρόνια. Με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι έτσι, να σκέφτονται ακόμα και την 24ωρη απεργία. Ο Κώστας πολύ καλά ξέρει ότι μπορεί ο Γιάννης ο Πάιδας, σαν δάσκαλος, να παίρνει μεροκάματο με 33 χρόνια υπηρεσίες, 32-33, 45 ευρώ την ημέρα, αλλά όταν κάνει απεργία του περικόπτουν 90 και 98 ευρώ. Καταλαβαίνετε πόσο πάει αυτό το σημείο για ένα ζεύγος ή εκπαιδευτικών ή δημοσίων υπαλλήλων. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, έχει κουραστεί από τις στρατηγικές, τις απεργιακές ή τις μορφές αγώνα τις οποίες λέμε, οι οποίες είναι διαχρονικά οι ίδιες. Έχει παρθεί ο κόσμος να τους καλούμε σε μια συγκέντρωση και σε μια πορεία. Έτσι, αυτές είναι πεπαλαιωμένες μορφές και στρατηγικές του συνδικαλιστικού κινήματος που σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βρούμε κάποιο διαφορετικό αγώνα. Έχουμε βρει τις ενημερώσεις τις οποίες κάνουμε διαμέσου των μαζικών μέσων ενημέρωσης, διαμέσων ενημερώσεων συνεχών που προσπαθούμε να είμαστε σε συνεχή επαφή με τη βάση αντί να τους καλούμε ξερά σε μια συγκέντρωση στην πλατεία Κολοκοτρώνη και μια πορεία προς μια αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία ή στο ξέρω στην περιφέρεια τι έχετε ας πούμε εδώ στην Τρίπολη. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα έχει κουράσει. Λοιπόν, οι συνάδελφοι θέλουν να είσαι κάθε μέρα εκεί, δίπλα στο χώρο εργασίας, να ακούς τα προβλήματά σου και να προσπαθήσεις να δώσεις λύση. Αυτό το παλιό, το γενικό, το χήμα, μαζευόμαστε και ξεκινάμε βουρ μία πορεία με ελάχιστα συνθήματα, νομίζω έχει παρέλθει. Και έχει παρέλθει και από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις μοντέρνες δημοκρατικές, τις οποίες βλέπουμε. Και αν υπάρχει κάποια έξαρση, είναι κάποια έξαρση από κάποιες ακραίες ομάδες, τις οποίες είναι γνωστές οι μέθοδοι και οι τακτικές τις οποίες ακολουθούν. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω στην ερώτησή σας ότι όντως υπάρχει κρίση στο συνδικαλιστικό κίνημα, όντως υπάρχει κρίση στην ανταπόκριση και στα καλέσματα τα οποία κάνει το συνδικαλιστικό κίνημα, όμως αυτά προσπαθούμε να διορθώσουμε, τις παθογένειες του παρελθόντος, ούτως ώστε οι συνάδελφοι να μας περιβάλλουν και ειδικά οι καινούργιοι συνάδελφοι με ένα καινούργιο πνεύμα εμπιστοσύνης και να αναπτύξουμε αυτή την αμοιβαία, έτσι, αμφίδρομη επικοινωνία την οποία είχαμε κατά το παρελθόν και να γίνει όσο το δυνατόν πιο μαζικό πάλι το συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά σε νέες βάσεις, σε υγιείς βάσεις και όχι τα στερεότυπα, τα κομματικά και τα πολιτικά που υπήρχαν κατά το παρελθόν. Εγώ θέλω να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Παρακαλώ. Μέχρι να πάρουν το λόγο, αν θέλουν άλλοι συνάδελφοι. Θεωρητικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει χαρακτηριστεί ως μια κυβέρνηση που στηρίζει το δημοσιοϋπαλληλικό χώρο και μάχεται την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ποια είναι η δική σας αίσθηση? Κοιτάξτε, αυτή η άποψη που υπήρχε διαχρονικά, εγώ δεν θα πω την προσωπική μου άποψη, θα πω ότι το εντελώς διαφορετικό, το οποίο το αποδεικνύουν η εμπιστοσύνη την οποία δείχνουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι αυτή η εμπιστοσύνη αυτό το οποίο είπατε. Ίσα-ίσα, οι συνάδελφοι στέκονται κριτικά και εναντιώνεται η συντριπτική πλειοψηφία απέναντι στις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που στηρίζει τους δημοσίους υπαλλήλους δεν επαληθεύεται και δεν επαληθεύεται γιατί δεν δείχνουν την αρμόδια εμπιστοσύνη οι συνάδελφοι του δημοσίου τομέα και αυτό διατυπώνεται από τις εκλογές. Οφείλω να σας πω ότι σε πανελλήνιο σύνολο, στο τελευταίο γενικό, στο τελευταίο συνέδριό μας, στο 36ο συνέδριο, η συνδικαλιστική παράταξη που στηρίζει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέταρτη σε καταγραφή δυνάμεων. Και για πρώτη φορά η φιλελεύθερη παράταξη της ΔΑΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαφορετικό σκεπτικό έτσι, και πρακτική στους συναδέλφους σε σχέση με παλιές κουβέντες τετριμμένες οι οποίες κινούνταν στον χώρο της αριστεράς και τις έχουν χορτάσει. Αυτές τις έχουν βαρεθεί που λέμε και θέλουν να δοκιμάσουν κάτι το πιο νέο, το πιο φιλελεύθερο και αυτό έτσι έδειξε με την ψήφο του το 36ο συνέδριο. Ευελπιστούμε και από τις τώρα μέχρι τώρα εκλογικές διαδικασίες που είχαμε μάλλον σε πολλές ομοσπονδίες όπως και σε αυτές που θα έχουμε σε 4 μήνες που θα κορυφωθούν με τα μεγάλα συνέδρια των εκπαιδευτικών της ΟΛΜΕ και της ΖΟΕ ότι πάλι η φιλελεύθερη παράταξη θα μας αναδείξει πάλι θα είμαστε πρώτη δύναμη και στο 37ο συνέδριο της ΑΔΔ.